η Μανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Παπαθανασίου, η Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών. Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Οποία χαρά για όλους μας. Αλλά αξίζει στην εκπομπή μας αυτή να προσεγγίσουμε τη μεγάλη αυτή εορτή μέσα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρας της Εκκλησίας. Αρχίζουμε λοιπόν για τη γέννηση του Χριστού, πώς μας την περιγράφουν, πώς μας την παρουσιάζουν, πώς έρχονται και μας την προσφέρει η Αγία Γραφή, οι Ιεροί Ευαγγελιστές. Πράγματι, για τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας ομιλούν οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Ο τελευταίος, ο υψπέτης της θεολογίας αετός, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, διακηρύττει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του τα σπουδαιότατα του τα λόγια. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος σάρξ εγένετο». Ιωάννου κεφάλαιο 1 στοιχείο 1 και 14. Και κυρίως αυτό το «και ο Λόγος σάρξ εγένετο» είναι μια υπέροχη μεγίστη θεολογία. Θεολογία εδώ πραγματικά. Γι' αυτό και άλλωστε είναι και ο πρώτος θεολόγος της Εκκλησίας μας. Θεολογεί τονίζοντας ότι ο λόγος που αναζητούσε κυρίως η αρχαία φιλοσοφία και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και είναι αυτός ο λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που προαιώνιος και συνάνθρωπος με τον Πατέρα έλαβε σάρκα και ήρθε στον κόσμο, ήρθε στην ιστορία των ανθρώπων, ήρθε στην ιστορία ως θεάνθρωπος. Πρόκειται για ένα θαύμα βέβαια, ένα μυστήριο, ανερμήνευτο με τα μέτρα της ανθρώπινης λογικής. Δεν είναι ένα γεγονός παράλογο. Δεν είναι ένα γεγονός λογικό, είναι ένα γεγονός υπέρλογο. Στο πρόσωπο του Σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού ενώθηκε ασυγχύτως και αδιαιρέτως η Θεία και ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει πολύ χαρακτηριστικά «Ο άσαρκος σαρκούται, ο λόγος παχύνεται, δηλαδή προσλαμβάνει υλικό σώμα. Ο αόρατος οράται, ο αναφής, εκείνος δηλαδή που δεν μπορείς να τον εγγύσεις, ψηλαφάται. Ο άχρονος άρχεται, ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται». Σπουδαιοτάτη υψηλή θεολογία για το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Ο άλλος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αρχίζει το Ευαγγέλιο του με την πασίγνωστη φράση «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Ιού Αβραάμ», με την οποία και ανοίγει ολόκληρη άλλωστε και η Καινή Διαθήκη. Ακολουθεί ο γενεαλογικός κατάλογος, η γενεαλογία του Ιησού, για να δείξει την προσδοκία των εθνών, τον πόθο δηλαδή όλων των ανθρών για έναν λυτρωτή, και την ανθρώπινη βέβαια φύση, την σάρκωση Υιού και Λόγου. Σε αυτόν έχουμε μια περίληψη της Ιουδαϊκής ιστορίας. Ο Ματθαίος απαριθμεί ονόματα κατά την κατιούσα, ενώ ο Λουκάς, όπως θα δούμε, στην αντίστοιχη γενεαλογία του χωρεί κατά την ανιούσα. Αυτή η αναγραφή των διαδοχικών γενεών αποκαλύπτει το ιερό μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το ιστορικό γεγονός. Δεν είναι μύθος, δεν είναι παραμύθι, δεν είναι αποκοίημα φαντασίας, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα,
ιδεολογικό κατασκεύασμα. Είναι ιστορικό γεγονός τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού. Το ιστορικό λοιπόν γεγονός ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Οι ονομασίες είναι μάλιστα των ανδρών, διότι έθωσιν διαρένων ποιήστε τας γενεολογίας, καθώ ο ανήρ γεννά η δε γεννή τίκτη. Οι λέξεις εξάλλου εκφράζουν την νομική συγγένεια και ο αριθμός 14 των γενεών δηλώνει τις τρεις μερίδες γενεών ήδη των Κρετών, των Βασιλέων και των Αρχιερέων. Ο Ζυγαβηνός, ο εκκλησιαστικός αυτός συγγραφέας και ερμηνευτής, γράφει «Εις τρεις μερίδας διήλε», διεχώρησε δηλαδή τας γενεάς απάσας, φυσικό το τρόπο, η κότος, «τρεις γάρ», πολιτείε τούτων εγένοντου. Από μεν γάρ Αβραάμ έως Δαβίδ, μετά Μωσέα και Ιησούν, τον του Ναβί, υπό των Κρητών ηγεμονεύοντο. Από δε του Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, υπό των βασιλέων ηθήνοντο. Από δε της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, υπό αρχιερέων εκυβερνώντο. Ελθόντος δε του Χριστού, του αληθώς, Κρητού και βασιλέως και αρχιερέως, επάφθησαν εδηλωθήσε πολιτείε. Από τον στίχο 18 ο Μανθαίος γράφει για τη γέννηση του Χριστού. Αλλά γι' αυτό όμως την γέννηση του γεγονός της γεννήσεως μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε. Ευαγγελιστής Μανθαίος αναφέρει «Μνηστευτής εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ πριν η συνελτήν αυτούς ευρέθη εν γαστριέχουσα εκ πνεύματος Αγίου». Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιον 1 στίχος 18. Είναι το μέγα μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, το οποίο αΐ μένει μυστήριον. Πάντοτε δηλαδή μένει μυστήριο. Λίγο παρακάτω ο ίδιος Ευαγγελιστής γράφει τα λόγια του Αγγέλου του Κυρίου, τα οποία πίστηνε προς τον Ιωσήφ. «Το γάρεν αυτή», τη Μαριάμ δηλαδή γεννηθέν, «εκ πνεύματος εστί Αγίου, τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Στοιχοί 20-21. Προσέξτε, λέγει «τέξετε», όχι «τέξετε εσύ», γιατί ο Ιησούς ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι δηλαδή επίτευγμα του Ιωσήφ. Ο Ιησούς σημαίνει σωτήρ, σωτήρ του κόσμου, δηλώνει τη σωτηρία από την αμαρτία. Και ο Ιησούς θα διακηρύξει ότι δεν ήλθε ψυχάς ανθρώπων να πολέσε, αλλά σώσε. Και ήλθε σώσε του απολωλός. Αναφέρει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Μανθαίος και τον άλλον τίτλον, Εμμανουήλ, που σημαίνει το προφητικό αυτό όνομα «Με θυμών ο Θεός». Η
είναι ο τίτλος ο οποίος εμπεριέχει τη διδασκαλία της Εκκλησίας περί των δύο φύσεων του Χριστού, της ανθρωπίνης με το μεθυμόν και της θείας με το Θεός. Στο δεύτερο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έρχεται και κάνει λόγο για την επίσκεψη των μάγων. Από την περιγραφή αυτή υπογραμμίζουμε την εξαιρετική θέση την οποία κατέχει ο αστήρ της γεννήσεως, εκείνος ο οποίος οδήγησε τελικά τους μάγους εις προσκύνησιν του τεχθέντος βασιλέως των Ιουδαίων, όπως έλεγαν. Το αστέρι αυτό, ο αστήρ αυτό της Βιθλεέμ, ο αστήρ κατά κυριολεξία των Χριστουγέννων, ήταν ένα έκτακτο φαινόμενο για το οποίο λίαν διακριτικώς γράφουν οι ειδικοί αστρονόμοι. Πολύ χαρακτηριστικός είναι και ο 11ος στίχος, όπου αναφέρεται ο τόπος της αφήξεως από της χώρας της Ανατολής των Μάγων. «Και ελθόντες εις την οικίαν», υπογραμμίζουμε αυτό, «εις την οικίαν», όχι δηλαδή «εις την φάτνην», «εις την οικίαν», «είδον το πεδίον με τα Μαρίας της Μητρός αυτού». Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. «Και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνηκαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν». Οι μάγοι αυτοί, οι οποίοι ήσαν πεπαιδευμένοι επιστήμονες, με πίστη και ευλάβεια, γονάτισαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος και προσέφεραν χρυσόν, ο οποίος συμβολίζει το βασιλικό αξίωμα του Χριστού, λίβανον, συμβολικό σημείο της εις αυτόν οφειλωμένης λατρείας ως Θεόν, και σμύρνα, πολύτιμο είδος αρωματικής ρητίνης, βαλσαμόνδεντρο, συμβολίζουσα των εξυλαστήριων θάνατων του Χριστού για το γένος των ανθρώπων. Μάλιστα, ένα χειρόγραφο της Παρισινής Βιβλιοθήκης του 7ου αιώνα αναφέρει και τα ονόματά τους, Κάσπαρ, Μέλχιορ και Βαλτάσαρ. Αλλά πέραν από την επικρατούσα άποψη ότι οι μάγοι ήσαν τρεις, προφανώς από την προσφορά των τριών παραπάνω δώρων, όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό ότι και άλλοι μάγοι να ήλθαν εις την Μητρόπολη της Παλαιστίνης προς παρόμοιων σκοπών, όπως μας αναφέρει στο υπόμνημά του και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Και μία ακόμη φράση του Ευαγγελιστού στον επόμενο στίχο, στον στίχο 12, είναι πολύ σπουδαία και έχει αξία να την είπουμε. «Ότι οι μάγοι διάλυση οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών», το οποίο αλληγορικός, πνευματικός, ερμηνεύεται και σημαίνει ότι όποιος ανακαλύπτει και γνωρίζει και προσκυνεί τον Χριστόν, τον νεογέννητον, δεν μπορεί πλέον να βαδίζει τον ίδιο δρόμο, δεν μπορεί να επιστρέψει από την Βιθλεέμ, από τον ίδιο δρόμο, δηλαδή της αμαρτίας των δρόμων, αλλά αναγεννάται, γιατί έχει συναντήσει, γιατί έχει γονατίσει, γιατί έχει προσκυνήσει τον Χριστόν. Αναγεννάται εσωτερικά, πνευματικά. Δίνει άλλο νόημα στη ζωή του. Διάλυση οδού λοιπόν ανεχώρησαν οι μάγοι. Όταν κι εμείς προσκυνούμε και πλησιάζουμε και προσεγγίζουμε τον Χριστό, πλέον διαφορετικών δρόμων, των δρόμων αυτών των χριστιανικών, των αυθεντικών, των γνήσιων, οφείλουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε. Και ερχόμεθα εις τον ιατρό, Ευαγγελιστή εις τον Λουκά, ο οποίος γράφει για τη γέννηση του Χριστού στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του,
αφού στο πρώτο έχει περιγράψει τα του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου. Μόνον αυτός. Είναι ο Λουκάς ο μόνος Ευαγγελιστής ο οποίος έχει και ιδιαίτερα ιστορικά ενδιαφέροντα. Και γράφει «Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες, εξήλθε δόγμα παρά 4 Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη». Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο, ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου. Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, στοιχεία 1 έως 2. Τη μικρή δε κομμόπολη την Βιθελέμ την αναφέρουν και ο Μαρθαίος και ο Ιωάννης, αλλά προπαντός οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Μίλησαν για αυτήν ότι θα είναι ο τόπος της γεννήσεως του Μεσσίου. Ο προφητής Μιχαίας, όπως έχουμε πει σε άλλη μας εκπομπή, είχε πει «Και εσύ Βιθελέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη εν της ηγεμός Ιούδα, εξούγαρα εξελέψεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ». Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου προφήτου Μιχαίου, στίχο 1. Εκεί λοιπόν στο σπήλαιο, στη Βιθελέμ, εγεννήθη ο Χριστός και ανεκλήθη στη Φάτνη, για την οποία γίνεται λόγος ή στο Λουκά, στο κεφάλαιο το δεύτερο και στο 6 και 7. Η Φάτνη συμβολίζει την ταπείνωση και συγκατάβαση και πτωχία του Υιού και Λόγου του Θεού προς η δική μας διδαχήν. Εκένωσεν εαυτόν και ήρθε και γεννήθη εις αυτή την Φάτνη των Αλόγων. Ποιος να το φανταστεί αυτό, πώς να μην στεκόμαστε με σύνεση βαθυτάτην σε αυτή την μυσταγωγία και σε αυτή την κίνηση του Θεού να έρθει και να γεννηθεί, αυτή την συγκατάβαση, την άπειρη συγκατάβαση στο σπήλιον, στην Φάτνη. Και στο στίχο 7 ο Λουκάς αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά «Και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Πρωτότοκος λέγεται ο πρώτος τεχθής, καν μη δεύτερος ετέχθη. Είναι ο Χριστός ο πρώτος και ο μόνος, ο μοναδικός σωτήρ του κόσμου, τον οποίον έβαλε, ανέκλινε, σημαντικό το ρήμα αυτό, η Παρθένος Μαριάμ, εν τη Φάτνη, δηλαδή στο βαθύ εκείνο ξύλινο κύλωμα, το οποίο χρησιμεύει για την τροφή των ζώων, αντί λίκνου. Και εν προκειμένου, είναι εξόχως διδακτική η ρίση του προφήτου Ισαΐου, όταν λέγει «Εγνοβούς των χτισάμενων και όνος την Φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε με ουκ έγνο και ο λαός με ου συνήκεν». Πόσο συμβολισμών και πόσο ιερών στοχασμών δεν έχει αυτή η προφητική φράση του προφήτου Ισαΐου, ότι το βόδι και όνος του γαϊδουράκι που βρισκόντουσαν εκεί στο σπήλιον, στη Φάτνη, γνώρισαν, λέει, τον κτισάμενον, τον κύριόν τους, τον δημιουργόν τους. Και ο Ισραήλ, ο λαός, με παρακούει, με παραγνωρίζει, δεν με θέλει, δεν με αναγνωρίζει. Και ο λαός με ου συνήκεν. Στη συνέχεια ο γερός συγγραφεύς είναι εκείνος ο οποίος μας αναφέρει το μήνυμα και των αγγέλων και την επίσκεψη των ποιμένων. Άγγελος Κυρίου μετέδεσε το κόσμο χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως στους ποιμένους, στους βοσκούς της Βιθλέμ, οι οποίοι, χρησιμοποιεί ένα ρήμα εδώ, αγραβλούντες, δηλαδή έμεναν στους αγρούς και τι έκαναν, και εφύλασαν φυλακάς νυχτός επί την ποίμνην αυτών. Φύλασαν λοιπόν κατά βάρδιες τα πρόβατά τους. Και το κείμενο του Λουκά κάμνει στη συνέχεια αναφορά για το πλήθος στρατιάς ουρανίου αγγέλων πολλών, ενούντων των θεών και λεγόντων το πασίγνωστο πλέον, δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ευδοκία σημαίνει τη θεία εύνοια προς τους ανθρώπους, την ευαρέσκεια, την ευλογία, τη χάρη του Θεού. Η γέννηση του Χριστού έφερε όχι μόνο την ειρήνη, αλλά και την χάρη, τη θεία χάρη. Αυτό είναι το σημαντικό, η χάρης του Κυρίου μας. Και είναι πολύ σπουδαίο επίσης ότι στην γέννηση του Χριστού, όπως και σε όλα τα μεγάλα γεγονότα του Κυρίου μας, είναι η συνοδεία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Τι νύχτα ήταν αυτή, πανίερη νύχτα, άγγελοι,
πλήθος λέει στρατιάς αγγέλων να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, να ψάλουν, να τραγουδούν, να ενούν, να δοξολογούν, να λένε αυτό το δόξανε πιστεύω και επί γης ειρήνη. Καταπληκτικό. Η γέννηση του Χριστού, όπως είπαμε, έφερε όχι μόνο την ειρήνη, αλλά και την χάρη. Και οι ποιμένες ήρθαν, λέει, σπεύσαντες. Πολύ χαρακτηριστική η συμπεριφορά τους αυτή, προκειμένου το γρηγορότερο. Σπεύδουν να προσκυνήσουν το θείο βρέφος. Και οι ποιμένες συμβολίζουν τους απλοϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται άδολα, έρχονται στον Χριστό, πίστεψαν αμέσως στον άγγελο που τους το είπε και τρέχουνε. Ενώ οι μάγοι εκφράζουνε και συμβολίζουν τον επιστημονικό κόσμο. Και οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, και οι απλοϊκοί, αλλά και οι επιστήμονες και οι μορφωμένοι, και οι λιγογράμματοι, και οι μορφωμένοι, και οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, διαμέσου όλων των αιώνων, έρχονται, ασπάζονται, γονατίζουν, προσκυνούν τον Κύριο, ασπάστηκαν των χριστιανισμών. Και τους πατέρας της Εκκλησίας. Ένα μικρό απάνθισμα αξίζει να το παραθέσουμε ως πνευματική μας προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει: «Ο λόγος σάρξε γένατο είναι των άνθρωπων δεκτικών θεότητος ποιήσει. Αυτός ενυνθρώπισε ή να εμείς θεοποιηθόμεν». Καταπληκτική φράση. Ενυνθρώπισε για μας, για τη θέωσή μας. Σαφής είναι προκειμένου ο λόγος της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, ο οποίος ορίζεται πραγματικά ως η θέωση του ανθρώπου. Γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι ο ύψιστος και ο τελειωτικός προορισμός μας. Την ίδια θέση διατυπώνει και ο φιλόσοφος Νους, ο Γρηγόριος Νήσις, όταν γράφει: «Ο δε φανερωθείς λόγος, δια τούτο κατέμειξεν εαυτόν τη επικύρω», επικύρω σημαίνει τη φθαρτή των ανθρώπων φύση,
είναι ότι της θεότητος κοινωνία συναποθεωθεί το ανθρώπινο. Δεν μπορεί και ο έτερος Γρηγόριος ο θεολόγος ο Ναζιανζινός να μην διακηρύξει την εφροσύνη της καρδιάς του για το αποτέλεσμα της θείας σάρκωσης του οικολόγου του Θεού και αναφωνεί και αυτός πολύ χαρακτηριστικά. «Καγωβοήσομαι τη ημέρα στην δύναμη, ο άσος αρκούται, ο λόγος παχύνεται, ο αόρατος οράται, ο αναφής ψηλεφείται, ο άχρονος άρχεται, ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας». Και ο Ιερός Χρυσόστομος μας προσκαλεί στη χαρμόσυνη εορτή των Χριστουγέννων με αυτά τα υπέροχα λόγια. «Ελάτε να εορτάσουμε, ελάτε να πανηγυρίσουμε. Πράγματι, είναι παράξενος ο τρόπος της εορτής, επειδή είναι παράδοξος και ο λόγος της γέννησης αυτού. Διότι σήμερα λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά. Ο διάβολος καταποντροπιάστηκε, οι δαίμονες δραπέτευσαν, ο θάνατος καταργήθηκε, ο παράδεισος ανοίχθηκε, η κατάρα εξαφανίστηκε, η αμαρτία διώχθηκε μακριά, η πλάνη απομακρύνθηκε, η αλήθεια επανήλθε. Ο λόγος της ευσεβίας σπάρθηκε και διαδόθηκε παντού. Ο ουράνιος τρόπος ζωής φυτεύτηκε στη γη. Οι άγγελοι πλέον επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Όλα έγιναν ένα. Γιατί, διερωτάτε, ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ερώτημα ρητορικό. Επειδή ο Θεός ήρθε στη γη και ο άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό. Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, αλήθεια, εμείς πώς προετοιμαζόμαστε αυτές τις ημέρες δια τα Χριστούγεννα? Γιατί δεν υπάρχουν, αδελφοί μου, Χριστούγεννα χωρίς το Χριστό. Και εμείς θέλουμε Χριστούγεννα με τον Χριστό. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Παπαθανασίου, ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών. Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι αγορές αξίζουν διπλά. Δίνουν χαρά στα πρόσωπα που τα προσφέρουμε και ενισχύουν το μεγάλο φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Η δωρεκθέση λειτουργεί στο κτίριο επί των οδών Τσαμαδού και Φίλωνος έναντι του κεντρικού ταχυδρομείου Πειραιός.